Με καθυστέρηση 24 ωρών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή ασθενούς από την Αγία Ρουμέλης Φακίων στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας 75χρονος που χθες το πρωί υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που απογειώθηκε από το Ηράκλειο. Ο κύριος Γιάννης Τζατζημάκης είναι μαζί μας, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης, για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Καλησπέρα σας αρχικά. Καλησπέρα. Ένα θλιβερό περιστατικό και ένα διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Τζατζημάκη, το οποίο το βρίσκεται διαρκώς μπροστά σας, δυστυχώς. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από το παρασκήνιο, να μας πείτε λίγο τι προηγήθηκε, διότι υπήρξε κινητοποίηση, η οποία όμως δεν απέδωσε στην πράξη. Ωραία. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι δεν ήμουν παρόν του συμβάντων. Εγώ ήμουν Χανιά και ό,τι θα σας πω είναι από πληροφορίες που έχω από συγχωριανό μου στην Αγία Ρουμέλη που μίλησα τα τηλεφωνικά. Να δούμε λοιπόν τι σας μετέφεραν, διότι φαντάζομαι ότι και εσείς επικοινωνήσατε, μιλήσατε με πάρα πολύ κόσμο, με τις τοπικές αρχές. Θα μπορούσε να είχε κερδιθεί χρόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχάς, να σας πω ότι με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο άνθρωπος είναι σε σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Παρακολουθείται από τους γιατρούς και ελπίζουμε όλα τις επόμενες ώρες να κυλήσουν ομαλά. Όλοι το ελπίζουμε. Για πείτε μας λίγο τι προηγήθηκε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού. Θα μπορούσε να είχε κερδιθεί χρόνος. Κοιτάξτε, πώς δεν θα μπορούσε. Αυτό το ελικόπτερο 26 ώρες έκαμε να ενεργοποιηθεί. Το συμβάν έγινε χθες το πρωί 9 η ώρα και το ελικόπτερο το καλέσαμε από την Αγία Ρουμέλη, από το χωριό μου, μέσω από το κέντρο υγείας Φακίων. Φανταστείτε, το καλέσαμε 10 το πρωί, υπολογίζω, και ήρθε σήμερα στις 11 και 4 από την Αγία Ρουμέλη να πάρει τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ισχύει, κύριε Τζατζημάκη, ότι στις 6.30 το πρωί ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος εκτελεί και τα δρομολόγια στα νότια των Χανίων, ήθελε να πάρει τον άνθρωπο, αλλά το λιμεναρχείο δεν άναψε το πράσινο φως, επειδή είχαν πει ότι είχε κανονιστεί ελικόπτερο. Ναι, ισχύει. Οι πληροφορίες μου λένε ότι 6.30 το πρωί, 6 ώρα, 6 με 6.30, το δασκαλογιάς της γραμμής με τον καπετάνιο, θέλει να πάρουν τον ασθενή να τον φέρουν στα Χανιά. Αν αυτό είχε συμβεί, υπολογίζω ότι θα είχε κερδιθεί τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες. Δεν ήταν θέμα δυσμενών καιρικών συνθήκων στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη συγκεκριμένη ώρα. Όχι, σήμερα δεν είχαν θέμα από καιρό. Όχι. Αλλά κοιτάξτε, το ελικόπτερο που όταν ενημερώθηκε χθες, ναι, το συγκεκριμένο ελικόπτερο του Super Puma δεν έχει θέμα τα 10 μπουφόρ και τα 11. Σωστά. Έπρεπε να είχε σηκωθεί το ελικόπτερο. Γιατί δεν σηκώθηκε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Άρα, για να το καταστήσουμε σαφές, τα αρμόδια Υπουργεία ήταν ενήμερα για το συγκεκριμένο περιστατικό, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας. Έτσι ακριβώς ήταν ενήμερα, ναι. Μάλιστα. Εγώ με τις πληροφορίες που έχω από το Κέντρο Υγείας Φακίων, ναι, είναι ότι η πολιτική είχε δοθεί εντολή να σηκωθεί. Τώρα, γιατί δεν σηκώθηκε, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, επ' αυτού θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία, κύριε Τζατζημάκη, θα μου επιτρέψετε να πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα για το συγκεκριμένο περιστατικό ο κύριος Παύλος Πολάκης, είναι ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε αναφορά, έθιξε και το συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά το Super Puma. Πάμε να τον ακούσουμε και να επιστρέψουμε. Τυχαίνει να τον ξέρω τον άτυχο αυτό συμπατριώτη μας πολύ καλά, και αυτόν και τον γιο του, και ασχολήθηκε και πολύ έντονα με την ιστορία αυτή. Το θέμα είναι ότι χθες όντως ήταν μια πολύ άσχημη μέρα. Είχε έναν πολύ δυνατό νοτιά με κύματα πάνω από 2,5-3 μέτρα. Δεν μπορούσε να πάει πλωτό. Υπήρξε ένα παράθυρο το απόγευμα και πίεσα πάρα πολύ σε εκείνη την ώρα, γιατί ήμουν και εκεί, ήμουν και στα Σφακιά. Υπήρξε ένα παράθυρο εκείνη την ώρα για να μπορέσει να πάει το ελικόπτερο. Μετά έπιασε νύχτα και ήρθε σήμερα το πρωί. Ήταν αρκετά τυχερός που δεν επιβαρύνθηκε το βράδυ και πιστεύω να υπάρξει μια αντιμετώπιση έτσι όπως πρέπει, και θα υπάρξει δηλαδή και στο νοσοκομείο Χανίων ή όπου αλλού χρειαστεί, για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη. Εδώ δυστυχώς
εκεί που είχαμε προγραμματίσει, όπως το ξέρετε, την δημιουργία σταθμού αεροδιακομιδών, όχι μόνο στη Σύρο που ανοίξαμε και στο Άκτιο που το ανοίξαμε, είχαμε και στη Χαλκιδική τα Σαββατοκύριακα, είχαμε κανονίσει να φέρουμε και ένα αντίστοιχο τέτοιο ελικόπτερο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να επιχειρεί. Σούπερ Πούμα και όχι τα Χιούι, τα οποία υπήρχαν εδώ και που δεν μπορούσαν να πετάξουν εύκολα και χθες. Δυστυχώς η επιτελική κυβέρνηση δεν την νοιάζουν αυτά, την νοιάζουν μόνο οι απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Πολάκης και για το θέμα του ελικοπτέρου. Υπήρξε, λέει, κάποια στιγμή χθες ανοιχτό παράθυρο προκειμένου να δρομολογηθεί το πράγμα. Εν τέλει δεν προχώρησε. Ακούσατε επίσης τι είπε και για το πρόγραμμα, ότι είχαν στο πρόγραμμα δημιουργία σταθμού αεροδιακομιδών σχετικά με το Super Puma. Σας τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο. Και εσείς πολλές φορές επίσης έχετε επαναφέρει το χρόνιο αίτημα για διάνοιξη δρόμου ασφαλείας που θα συνδέει το παραθαλάσσιο χωριό με την Ανώπολη Σφακίων. Μια εναλλακτική, δηλαδή σωτήρια όμως λύση σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Έτσι, ακριβώς. Θέλετε πράγμα λοιπόν... που δεν υπάρχει... Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πώς. Δεν υπάρχει πώς ότι για αυτό το έργο, δυστυχώς. Και διάνοιξη δασικού δρόμου, έτσι, δεν υπάρχει κάποιος πώς. Και έχετε κάνει πολλές ενέργειες και έγγραφες αναφορές και προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Δυστυχώς δεν έχετε βρει ανταπόκριση. Τι είναι αυτό που σας λένε? Δεν απαντάνε καν. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να απαντήσουν. Μάλιστα. Ο Δήμος Φακίων έχει κάνει αίτημα γραφτός από τον Αύγουστο του 2021, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κοινοποιηθεί το αίτημα δασικού δρόμου πυροπροστασίας να χρησιμοποιείται σε ώρα ανάγκη, σε διαφυγή. Έχει κάνει αίτημα στους βουλευτές του νομοχανείου, στην περιφέρεια, στο κατευθείαν το γραφείο του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καν απάντηση. Και δεν απίστευα και ότι ωραίο να μην απαντάνε καν, έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχετε αντιμετωπίσει αντίστοιχα δύσκολα περιστατικά και στο παρελθόν, και το 2000 και το 2016. Χαίρομαι που τα αναφέρετε. Το 2000 πέθανε ο Φαντάρος, ένας αρχιτεκτονιστής από το Μάλεμε, ίδιο περιστατικό με το σημερινό. Καλέσαμε το ελικόπτερο στις 1 το μεσημέρι, τότε, το 2000, πριν 22 χρόνια, και ήρθε το Super Puma στις 3 τα ξημερώματα. Τότε ο Φαντάρος μπήκε μέσα, ζούσε ακόμα το κοπέλι, και ξεψύχθηκε στη διαδρομή. Όταν λοιπόν μετά από 22 χρόνια είμαστε στο ίδιο στάδιο ετοιμότητας, είναι παραπάνω από θλιβερό, πιστεύω. Να το δούμε πιο ζεστά το θέμα, να σοβαρευτούμε λίγο. Απευθύνουμε στις τοπικές αρχές, έτσι. Βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με ανθρώπινες ζωές. Και πέραν αυτού, το 2016 είχατε επίσης μέσα στο χειμώνα αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είχατε μείνει επιμέρες χωρίς ρεύμα. Ηλεκτροδότηση. Βέβαια. Ήταν. Κοιτάξτε, είναι λίγο 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, ή το 16 ή το 17. Λόγω μια μεγάλη κακοκαιρία στην επαρχία μας, στην επαρχία Σφακίων, σε όλο τον νομό, αλλά στην επαρχία Σφακίων, χάλασε το ρεύμα σε όλη την επαρχία Σφακίων. Mm-hmm. Και αποκαταστάθηκε. Τη δεύτερη μέρα σε όλα τα χωριά της επαρχίας Σφακίων είχαν ρεύμα, πλην την Αγιά Ρουμέλη που ήρθε την έκτη μέρα. Και η ζημιά ήταν μία μέρα δουλειά. Η ΔΔΕ αδυνατούσε να προσεγγίσει λόγω ότι δεν είχε πει πώς θα πάει. Είχε πάλι θαλασσοταραχή τότε, και πολύ φορτούνα και δεν μπορούσαν να πάνε. Όταν λοιπόν έφτιαξε η θάλασσα και πήγαν τους φίλους της ΔΕΗ μέσα στο θαλάσσιο, συνεργείο και σε μία μέρα φτιάχτηκε η ζημιά. Δηλαδή, ζημιά μία μέρα, πήραμε ρεύμα την έκτη μέρα. Μάλιστα. Αυτά δεν γίνεται. Τι να πω δηλαδή. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε ένα δρόμο δασικό, δεν θέλουμε να έρθει το φτέρ της γραμμής, σε μια διαφυγή, σε μια ώρα ανάγκης, να τον χρησιμοποιούν οι αρχές το καλοκαίρι, οι αρχές και το χειμώνα μόνο να μένει ανοιχτό και να μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε σε μια ώρα ανάγκη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα θα εντός 2023, θα μας αφήνουν απευθείαν και στο έλεος του Θεού. Δυστυχώς, μιλάμε μέχρι και σήμερα για τα στοιχειώδη και τα βασικά. Το καλοκαίρι χτυπήσαν δύο γυναίκες στο φράγκι της Θαμαριάς με 10 μποφόρ αέρα, πραγματικά 10 μποφόρ αέρα, τις βγάλανε από το φαράγγι μέσα στο ΕΦ και ήρθε το Super Puma και τις πήρε. Με 10 μποφόρ αέρα. Πώς ήρθε τότε? Μάλιστα, λοιπόν, οπότε, κύριε Τζατζημάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά.